Γεια σας, ζούμε μια διαφορά της κλασικής φυσικής με την κβαντομηχανική. Ας υποθέσουμε ένα δυναμικό της μορφής που σας σχεδιάζω. Και ας πούμε ότι η ενέργεια του σωματιδίου είναι αυτή εδώ. Τότε, όπως ξέρουμε από την κλασική φυσική, αν το σωματίδιο βρεθεί κάπου μέσα στην τρύπα, τότε θα είναι αναγκασμένο να κινείται από την περιοχή Χ1 έως στην περιοχή Χ2, έτσι όπως είναι το δυναμικό. Οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται να βρεθεί, γιατί τότε θα έχει αρνητική κινητική ενέργεια, που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Όπως ξέρουμε, η κινητική ενέργεια ενός σωματιδίου είναι θετικά ορισμένη. Στην κβαντομηχανική όμως, το σωματίδιο τελικά έχει πιθανότητα να βρεθεί και στις κλασικά απαγορευμένες περιοχές, γιατί υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της σχηματοσυνάρτησής του. Αυτό θα το δούμε αμέσως στην επόμενη άσκηση, που είναι η άσκηση 2.13 σελίδα 101. Μας δίνει, ας σας τη διαβάσω, η θεμελιώδης ενέργεια του μονοδιάστατου γραμμικού αρμονικού ταλαντωτή είναι ε0 ισούται με ένα δεύτερο h bar ωμέγα, και αντίστοιχη κανονικοποιημένη κυματοσυνάρτηση είναι ψ του χ κόμμα ταφ αλφα διαρίζα π στην 1 δεύτερο a στη μείον αλφα τετράγωνο δεύτερα χ τετράγωνο. Να, μια γαουσιανή συνάρτηση πολλαπλασιασμένη με μια φάση που μας δίνει την χρονική εξέλιξη της κατάστασης αυτής. Μας λέει επίσης ότι σταθερά α δίνεται ίση με ω δια h bar, και μας ζητείται η πιθανότητα να βρεθεί ο ταλαντωτής στην απαγορευμένη κλασική περιοχή. Και επίσης υπάρχει και μία προσεγγιστική έκφραση ενός ολοκληρώματος. Ας ζωγραφίσουμε το δυναμικό μας. Το δυναμικό του αρμονικού ταλαντωτή είναι μια παραβολή στην πραγματικότητα. Ας πούμε ότι η ενέργειά του είναι κάπου εδώ, ε0 ισούται με h bar ωμέγα δεύτερα. Τότε κλασικά το σωματίδιο θα μπορούσε να κινείται από μείον χ0 έως την περιοχή χ0. Πώς θα βρούμε το λοιπόν τα σημεία τομής? Πώς θα βρούμε μάλλον την περιοχή όπου μπορεί να κινείται το σωματίδιο? Από τα σημεία τομής της ενέργειας με την καμπύλη του δυναμικού, δηλαδή β του χ0 ισούται με ε0 αντικαθιστώντας ένα δεύτερο μ ωμέγα τετράγωνο χ0 τετράγωνο ισούται με ένα δεύτερο h bar ωμέγα. Έτσι το λοιπόν έχουμε χ0 τετράγωνο ισούται με h bar δια m ωμέγα. Όμως μας είχε δώσει πάνω ότι το α τετράγωνο κάνει m ωμέγα δια h bar. Βλέπουμε το αντίστροφο. Έτσι έχουμε 1 δια α τετράγωνο. Δηλαδή, αν θέλετε, το χ0 είναι συν πλην 1 δια ρίζα α. Συγγνώμη. Ωραία. Ας δούμε αρχικά την πιθανότητα το σωματίδιο να βρίσκεται στην κλασική περιοχή. Να ζωγραφίσω, εδώ μου επιτρέπετε να ζωγραφίσω την κυματοσυνάρτηση του σωματιδίου. Είναι μια γκαουσιανή, δεν την έκανε και πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν ρίτσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τελικά το σωματίδιο, το κβαντομηχανικό σωματίδιο, ο κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής, να κινείται και εκτός ορίων κίνησης που μας λέει η κλασική φυσική. Για να βρούμε το λοιπόν την πιθανότητα να βρίσκεται στην κλασική περιοχή. Η πιθανότητα να βρίσκεται στην κλασική περιοχή είναι ουσιαστικά να κινείται από μείον χ0 έως χ0, δηλαδή είναι το ολοκλήρωμα από μείον χ0 έως χ0 της ψ του χ κόμμα τ τετράγωνο δε χ. Αντικαθιστούμε.
Αυτό εδώ πέρα το μέτρο του κάνει μονάδα. Όλα τα άλλα είναι θετικοί αριθμοί. Έχουμε ολοκλήρωμα από μείον χ0 έως χ0. Α δια ρίζα π στο τετράγωνο θα μας κάνει a στη μείον α τετράγωνο χ τετράγωνο. Ενώ η φάση μας θα φύγει. Αυτή όμως εδώ η συνάρτηση είναι άρτια, που σημαίνει ότι σε συμμετρικά όρια μπορεί το ολοκλήρωμά της να υπολογιστεί ως το διπλάσιο στο ίμιση όριο. Έτσι έχουμε 2α δια ρίζα π ολοκλήρωμα από μείον χ0 έως χ0 a στη μείον α τετράγωνο χ τετράγωνο δχ. Συγγνώμη, ολοκλήρωμα από 0 έως χ0 a στη μείον α τετράγωνο χ τετράγωνο δχ. Αν θέσουμε με ταφ ίσον α χ, δηλαδή δε ταφ ισούται α δε χ, ενώ τα όρια ολοκλήρωσής μας θα γίνουν αρχικά ήταν το χ minimum ήταν 0 και το χ maximum ήταν χ 0. Τώρα θα γίνουν το ταφ minimum θα είναι α π 0 0 και το ταφ max θα κάνει α επί χ 0. Μην ξεχάσετε όμως ότι το χ 0 το είχαμε βρει 1 δια α, δηλαδή θα κάνει 1. Έτσι η πιθανότητά μας σε σωματίδιο να βρεθεί στην κλασική περιοχή είναι π ίσον, μπορούμε να το γράψουμε 2 δια ρίζα π ολοκλήρωμα από 0 έως 1 a στη μείον ταφ τετράγωνο δε ταφ. Το ολοκλήρωμα αυτό μας δίνεται μία προσέγγιση του. Έτσι λοιπόν μπορούμε να γράψουμε ότι είναι 2 δια ρίζα π 1 πλην 1 στο τετράγωνο τρίτα και 1 στην τετάρτη δέκατα μείον 1 στην έκτη προς 42. Και αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει περίπου 0,84. Δηλαδή η πιθανότητα να βρούμε το σωματίδιο στην επιτρεπτή περιοχή είναι 84%. Άρα συνεπάγεται ότι η πιθανότητα να βρούμε το σωματίδιο στην απαγορευμένη περιοχή, στην κλασικά απαγορευμένη περιοχή, είναι 16%. Όπως βλέπετε, ακόμα και για τη θεμελιώδη ενέργεια, ακόμα και τη θεμελιώδη διοκατάσταση της ενέργειας, η πιθανότητα είναι αρκετά μεγάλη. Από εκεί και πέρα, μία εντελώς ίδια άσκηση είναι 2.14 σελίδα 103. Σας αφήνω να την κάνετε μόνοι σας. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.